επιτυχία σε όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες. Έχει αρχίσει ένας μεγάλος αγώνας για αυτούς και για αυτές. Όλοι περάσαμε από αυτές τις εξετάσεις. Ξέρουμε ότι είναι απίστευτα στρεσογόνες, γιατί είναι το πρώτο βήμα των νέων ανθρώπων προς την ενήλικη ζωή. Και είναι όλα σκληρό. Καλά ήτανε. Ορίστε. Είναι όλα καλά που πηγαίνει η διαδικασία. Όλα καλά, μάλιστα. Η διαδικασία έτσι και αλλιώς θα πήγαινε καλά. Φροντίσαμε, ένας κόσμος ολόκληρος δουλεύει. Ο ίδιος ο υπουργός έχει βέβαια υπό τον πλήρη έλεγχό του τη διαδικασία να κυλήσει ομαλά. Ξέρετε, στις εξετάσεις αυτό που πρέπει να εξασφαλίζει η πολιτεία και η οικογένεια από τη δική της πλευρά είναι η ηρεμία των υποψηφίων. Εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά θα πάνε καλά και να ξέρουν ένα πράγμα. Αυτό πρέπει να το τονίζουμε ως μεγαλύτεροι και αφού έχουμε περάσει από αυτή τη διαδικασία. Δεν κρίνεται η ζωή ενός νέου ανθρώπου από μία επιτυχία ή μία αποτυχία. Είναι σε μία τέτοια ηλικία που όλοι οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί μπροστά του. Αυτό το βάσανο λοιπόν των εξετάσεων σκοπεύετε με κάποιο τρόπο, αν όχι να το εξαλείψετε, να βρείτε άλλους τρόπους αξιολόγησης κλπ. Δηλαδή είναι ένα μόνιμο πράγμα. Το λέμε όλες, γενιές, ολόκληρες. Γενιές, όλοι. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε. Και υπάρχει προοπτική να βρούμε κάτι άλλο, να είναι πιο ανθρώπινο, να είναι πιο κοντά στο γνωσιακό αντικείμενο, με άλλο τρόπο προσέγγισης, να φύγει η παπαγαλία? Να αυτό το πω, πράγμα ξέρετε, έχετε βάλει μπροστά, ξέρετε κάτι να κάνετε? Ότι το μελετάμε, είναι ένα από τα μείζωνα θέματα του εθνικού και κοινωνικού διαλόγου. Θέλω όμως να πω κάτι. Βιαστικές κινήσεις σε ένα σύστημα από το οποίο κρίνεται το μέλλον των νέων ανθρώπων δεν μπορούν να γίνουν. Χρειάζεται μελέτη. Και χρειάζεται αυτό που έχω πει άπειρες φορές, αυτό το στρεσογόνο σύστημα των εξετάσεων. Εγώ σας ομολογώ ότι ακόμα όταν βλέπω εφιάλτη είναι ότι δίνω εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Το λέω ειλικρινά και πετάγομαι, γιατί έχει πολύ άγχος η υπόθεση. Αυτό όμως το σύστημα, όλες οι κυβερνήσεις, διαπλεκόμενες, μη διαπλεκόμενες, κατόρθωσαν να επιβάλλουν στην κοινή γνώμη, όχι να επιβάλλουν, να επικυρώσουν στην κοινή γνώμη ότι αυτό το σύστημα είναι αξιοκρατικό. Οτιδήποτε το αντικαταστήσει πρέπει να έχει το κύρος της αξιοκρατίας. Συμμερίζεστε εσείς αυτή την άποψη? Εγώ, κοιτάξτε, θα ήθελα να κάνουμε λιγότερες εξετάσεις και ειδικά στην αρχή της ζωής ενός νέου ανθρώπου. Δεν είμαι όμως εγώ αυτή που θα πω αυτή τη στιγμή είσαστε τι πρέπει να γίνει. Είσαστε σε μια διαδικασία πάντως στο Υπουργείο να μελετάτε αλλαγή συστήματος. Αλλαγή συστήματος, αλλά όχι εύκολα και όχι βιαστικά. Μάλιστα. Άρα λοιπόν να μην το περιμένουμε καν από τον επόμενο χρόνο. Δεν θέλω να σας πω τίποτα για να μην διαψευστώ. Πάλι αλλά λίγο στο κομμάτι της ηρεμίας που είπατε προηγουμένως, ναι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Ναι. Διασαλεύτηκε λίγο αυτή η ηρεμία με όλη αυτή, αν θέλετε, τη φημολογία, χωρίς να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τους καθηγητές ότι μπορεί να γίνουν μέχρι και απεργίες μέσα στην περίοδο των εξετάσεων. Πιστεύω, κοιτάξτε, ότι οι καθηγητές και οι καθηγήτριες είναι πάντα στο ύψος των περιστάσεων. Επειδή είμαι και η ίδια εκπαιδευτικός, ποτέ δεν θα έβαζαν σε κρίση την ηρεμία των παιδιών σε αυτή τη φάση και να κάνουν απεργία. Αλλά και οι κυβερνήσεις δεν πρέπει να το εκμεταλλεύονται αυτό. Όχι. Έτσι. Έχετε δίκιο, και, έχετε θα δίκιο ήταν αυτό, σοβαρό, και θα ήταν αυτό που θα συμπλήρωνα. Που έχουν οι καθηγητές και οι δάσκαλοι, και αλλά δεν μπορεί αυτός να είναι λόγος να τους κρατάμε σε αυτούς τους μισθούς, σε αυτές τις εργασιακές σχέσεις και ναι, σε αυτές τις σχέσεις εργασίας. Εάν θέλετε να μιλήσουμε γι' αυτό, να μιλήσουμε ευχαρίστως. Αλλά μην λέτε ότι τους κρατάμε εμείς αυτούς τους μισθούς, αυτές τις εργασιακές σχέσεις. Οι κυβερνήσεις εννοώ, προσωπικά ναι, εσείς. Ξέρετε, σαν πολιτικές, ξέρετε σε τι κατάσταση είναι αυτή η χώρα. Και εγώ θα το τονίζω από το πρωί ως το βράδυ. Είμαστε σε μία κατάσταση πολέμου και δεν έχουμε βγει. Θα πάρουμε μία μεγάλη ανάσα από την αξιολόγηση. Το πρόβλημα, και το γνωρίζετε πολύ καλά, ναι, είναι με τους αναπληρωτές. Ναι, είναι τεράστιο αυτό το πρόβλημα, ναι, με τους αναπληρωτές. Είχατε ανακοινώσει προσλήψεις. Δεν έγιναν αυτές οι προσλήψεις. Έχουν να γίνουν 5 χρόνια. Πόσο έχουν να γίνουν αυτές οι προσλήψεις? 6 χρόνια και. 6 χρόνια και. Είχατε πει για 20.000 προσλήψεις σε βάθος βεβαίως μιας τριετίας. Τι σημαίνει αυτό το κοιτάξτε, πράγμα? Κοιτάξτε, δεν το έχουμε εγκαταλείψει αυτό. Το έχει πει και το έχει ξαναπεί ο Υπουργός, που είναι και στην αρμοδιότητά του, γι' αυτό τον επικαλούμε. Το έχει ξαναπεί και το πολεμάει αυτό το θέμα. Έχει πει σε βάθος τριετίας. Το ότι δεν κατόρθωσε να τις κάνει τώρα δεν σημαίνει ότι έχει αφήσει αυτό το θέμα στον αέρα. Η νέα σχολική χρονιά. Χωρίς προσλήψεις. Θα έχει προσλήψεις. Τα επόμενα.
Κοιτάξτε, είπε, είναι θα έχει αναπληρωτές μας. Θα έχει αναπληρωτές και γι' αυτό για το οποίο θα έχει αναπληρωτές πάλι. Και ξέρω ότι δουλεύει πάρα πολύ σκληρά. Είναι το Σεπτέμβριο να ανοίξουν όλα τα σχολεία χωρίς κενά. Όχι, το λέω κύριε Αναγνωστοπούλου, το έχεις. Ναι. Υπάρχει δυνατότητα, εντάξει, ΑΣΕΠ γραπτού διαγωνισμού δεν υπάρχει δυνατότητα, το γνωρίζουμε. Ενός ΑΣΕΠ όμως για να γίνουν προσλήψεις ίσως και μέσα στη σχολική χρονιά. Κοιτάξτε, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω που δεν το γνωρίζω και δημιουργήσω. Μάλιστα. Ή ελπίδες ή ψέματα, απογοητεύσεις. Γιατί τα χειρίζεται ο Υπουργός προσωπικά αυτά τα θέματα και δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει. Θα. Ξέρω ότι ο ίδιος σε όλα είναι τα επίπεδα πολεμάει να... για μόνιμο προσωπικό. Θα μπουν λοιπόν τα παιδιά στη τριτοβάθμια. Πάμε λοιπόν στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πόσο η τριτοβάθμια εκπαίδευση αυτή τη δύσκολη εποχή είναι αποδοτική στην ουσία της εκπαίδευσης αλλά και στη σύνδεσή της με την εργασία? Κοιτάξτε, και τι κάνετε σε αυτήν την κατεύθυνση? Ως προς την ουσία της εκπαίδευσης, εγώ μπορώ να πω, παρά τις δυσκολίες, γιατί έχουν τα ανώτατα ιδρύματα δυσκολίες, παρά τις δυσκολίες ως προς την ουσία της εκπαίδευσης, δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια ή τεχνολογικά ιδρύματα, γιατί είναι και τα ΤΕΙ. Και βρίσκονται σε υψηλές θέσεις κατάταξης. Και βρίσκονται σε υψηλές θέσεις. Και όταν λέμε ότι βρίσκεται στη θέση 120, να πούμε ότι είναι σε πανεπιστήμια που είναι 10.000 και 20.000 πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο κρίνονται. Ακριβώς. Το να είσαι στο 120. Ακριβώς. Στα 50.000 πανεπιστήμια είναι. Έχουμε μία παράδοση ακαδημαϊκότητας πια σε αυτή τη χώρα. Είμαστε 200 χρόνια σχεδόν κράτος, με ένα πανεπιστήμιο που ξεκίνησε, δηλαδή παράδοση μας εδώ και 200 χρόνια. Έχουμε ακαδημαϊκότητα πια. Τα παιδιά λοιπόν μπαίνουν σε ένα περιβάλλον που είναι εξασφαλισμένο η ποιότητα, εξασφαλισμένη η ποιότητα των σπουδών τους. Η σύνδεση με την εργασία, με την αγορά. Εγώ θέλω να πω ένα πράγμα και το λέω συνέχεια και κάνω και έκκληση προς αυτήν την κατεύθυνση. Θεωρούμε πάντα ότι τα ιδρύματα πρέπει να πάνε προς την αγορά. Σκεφτήκαμε ποτέ ότι η αγορά πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτό που παράγουν τα ιδρύματα? Δηλαδή, στα ιδρύματα παράγεται πολύ μεγάλη γνώση και έρευνα. Η αγορά είναι να προσπαθήσει να πάρει από τα ιδρύματα αυτή τη γνώση και την έρευνα για να μπορέσει να την προχωρήσει κάπου και παραπέρα. Και να μην γίνεται εις βάρος των ανθρωπιστικών σπουδών. Αυτό ήθελα να πω. Ναι, γιατί λέγοντας συνέχεια για την αγορά είναι σαν να λέμε στους νέους ανθρώπους πρέπει να πάτε στο πανεπιστήμιο ή στα ΤΕΙ σε αυτό τον κλάδο ο οποίος έχει άμεση ανταπόκριση. Δεν έχει μια σημασία και αυτό. Εξού γιατί, και γιατί, πολλά γιατί παιδιά. Γιατί να το υποτιμήσουμε αυτό το σχέδιο? Όχι, δεν το υποτιμώ. Έχει σημασία. Θέλω όμως να πω ένα πράγμα. Αν έχει δουλειά ή δεν οι έχει. Ανθρωπιστικές επιστήμες ναι. δεν, μπορεί να μην έχουν άμεσο αντίκρισμα. Αύριο το πρωί δηλαδή η αγορά, ο επιχειρηματίας με περιμένει. Ναι. Δεν θα υπήρχαν κοινωνίες πολιτισμένες και δημοκρατικές χωρίς τις δημοκρατικές, χωρίς τις ανθρωπιστικές σπουδές. Θέλω λοιπόν να πω για την αγορά και να το τονίσω αυτό. Αντί η αγορά να θεωρεί ότι πια βρίσκει από τα ιδρύματα και λόγω ανεργίας φτηνό προσωπικό, να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί αυτό που παράγεται στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ και να φτιάξει καινοτόμες επιχειρήσεις, να φτιάξει καινοτόμα πράγματα και να χρησιμοποιήσει αυτό το υλικό που προσφέρουν τα ανώτατα ιδρύματα. Εξού και κάναμε στην Πάτρα, το είχαμε ξανασυζητήσει, το Πάτρα IQ. Έκθεση που να μεταφέρεται η έρευνα προς όφελος της κοινωνίας. Λοιπόν. Κύριε Αναγνωστοπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ, εδώ για την παρουσία σας στο στούντιο. Να πω άλλη μια φορά καλή επιτυχία. Μην αγχώνετε τα παιδιά, ούτε εσείς ούτε οι γονείς. Ήρεμα τα παιδιά. Έχετε δίκιο. Δεν παίζει όλοι τίποτα και να χάσουν μια εξέταση στη ζωή τους. Σας το λέει ένας αγχώδης άνθρωπος με τις εξετάσεις. Γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.